ήρθα σήμερα εδώ σε μία διαζώστη συνέντευξη τύπου μετά από όλη αυτή την περιπέτεια της πανδημίας. Εγκαινιάζουμε με αφορμή και τα 3 χρόνια που σύντομα κλείνουν θητείας από την εκλογή μας Περιφερειακής Αρχής, αυτή τη συνέντευξη τύπου σε ένα κομβικό χρονικό σημείο για τα πράγματα που αφορούν την περιφέρειά μας. Η συνέντευξη τύπου που δώσαμε ξανά, θα θυμάστε ότι ήταν το Σεπτέμβριο του 2020. Ήταν λίγο μετά που είχε δημοσιευθεί το Master Plan της απολιγνητοποίησης. Και βρεθήκαμε εδώ σε μία συνέντευξη τύπου και χρησιμοποίησαμε μία έκφραση βαριά. Είπαμε ότι αυτό το Master Plan είναι η ταφόπλακα για την περιοχή. Δυστυχώς, 3 χρόνια μετά την απόφαση για την απολιγνητοποίηση, τη βία η απολιγνητοποίηση, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Σε μία ιστορική στιγμή για την περιφέρεια. Όλοι οι θεσμικοί, ο καθένας από τη θέση που έχει. Θέλω να σας διαβάσω την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2019, η οποία λέει ότι οι επιπτώσεις, ότι το 2018-19 όλες ανεξαιρέτως οι περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν αύξηση της ακαθάρισης προστιθέμενης αξίας, της ΑΠΑ δηλαδή, και μόνο η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε σημαντική μείωση κατά 8,8%, λέει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Προσέξτε, το 2019. Ενώ λοιπόν το 2019 αυτή η περιφέρεια διαπραγματευόταν το Ταμείο Δίκης Μετάβασης και τους πόρους του, αποφασίστηκε το 20 το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, ενώ είχε στα χέρια τους αυτή την έκθεση, αποφάσισαν να πάνε να μοιράσουν το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, που στην περιφέρεια που είχε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ, 4,1% το Νότιο Αιγαίο, της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία ήταν δραματικά για την περιφέρεια και ανάγκασαν τους μελετητές να κάνουν επικαιροποίηση εκείνης της μελέτης που είχαν κάνει με τα στοιχεία των προβλέψεων για τα χρόνια αυτά, με πλέον τα οριστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Και τι κατέδειξε? Ότι αυτές οι επιπτώσεις που προβλέπονταν για το 2028, στην ουσία ήρθανε 6 χρόνια νωρίτερα. Και ήδη το 2019, προσέξτε, πριν την πανδημία, είχε έρθει το χειρότερο σενάριο στην περιοχή. Ο λόγος που σήμερα, εδώ στην Κοζάνη, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεν ξεκινάμε αυτόν τον απολογισμό από τα κλασικά που αφορούν την περιφέρεια, το ΠΕΠ και ό,τι γίνεται, είναι ότι γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια ξεπερνάει κάθε πρόβλεψη και κάθε σενάριο που είχαμε κάνει όταν ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια. Ότι σε αυτή την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσιάστηκε μία μελέτη του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για τις προβλέψεις για το τι θα σήμαινε ο μηδενισμός της παραγωγής το 2028. Τι θα σήμαινε η απολιγνητοποίηση για την περιφέρεια. Και είχαν πει το εξής, ότι θα συρρυκνωθεί η ΑΠΑ της περιοχής, ο πλούτος της περιοχής κατά 26% και η ετήσια απώλεια εισοδημάτων θα είναι 1,2 δις ευρώ, ότι θα χαθούν 21.000 θέσεις εργασίας, θα μειωθεί η απασχόληση κατά 24% και το εισόδημα θα χαθεί ένα εισόδημα 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από την περιοχή το 28. Αυτό το είχαν πει τότε με πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη μετά το 17, δηλαδή το 18 και το 19. Οι περιφέρειες μοίρασαν αυτό που δικαιούνταν η πιο φτωχή περιφέρεια με κατακρύμνηση του ΑΕΠ της, στην κυριολεξία εκείνη τη χρονιά. Και αυτή η Περιφερειακή Αρχή που έπρεπε να ηγηθεί της προσπάθειας και να καταδείξει ότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει, δεν είπε τίποτε. Ψήφισε ένα σχέδιο το οποίο έλεγε να μοιραστεί το Ταμείο Δίκης Μετάβασης. Και έρχονται και τα πρόβλημα. Η μελέτη του ΤΕΕ τώρα που επικαιροποιήθηκε έλεγε ότι για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν το 2013,
έπρεπε να απαιτηθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 23%. Ποια αύξηση του ΑΕΠ όταν εμείς μόνο σε μια χρονιά χάναμε το 9%. Και αυτό ήταν αποδεδειγμένο με στοιχεία. Άρα δεν μπορούσαν να σωθούν οι θέσεις εργασίας.